Εκ μέρους του ΠΑΜΕ της γειτονιάς, από ένα συνταξιούχο, εργαζόμενο, πρώην εργαζόμενο επί 35 χρόνια στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Λίγα πράγματα, μία πρόταση για τον συνδικαλιστικό νόμο που πραγματικά είναι το κύριο ζήτημα που μας καίει. Ο νέος νόμος τι κάνει, θέλει συνδικάτα που να μην έχουν μαζικές διαδικασίες, αλλά να αποξενώνουν τους φυσικούς ηγέτες της εργατικής τάξης, να μην υπάρχουν αυτοί, από τους εργαζόμενους. Πόσο δύσκολο, εμείς οι παλιοί θυμόμαστε πόσο δύσκολο και σημερινή πιστεύω, να πεις να πειράσεις ένα υλικό, να πεις στον χώρο δουλειάς. Τι μας λέγανε και μας λένε, ότι κοιτάξτε τώρα, θα μιλήσουμε εμείς. Τώρα θα μας λένε, τώρα εφόσον για να θέλετε να επικοινωνήσετε, να επικοινωνήσετε με τα SMS και ηλεκτρονικά. Σας δίνει το δικαίωμα το Μητρό, το Συνδικάτο, το ηλεκτρονικό Μητρό. Φανταστείτε δηλαδή τι πρόκειται να γίνει. Άρα επί της ουσίας για να καταλήξω, είπαν εδώ και αρκετά οι συνάδελφοι προηγούμενα. Αναιρείται η ίδια η ψυχή του Συνδικάτου, που είναι πρώτον η συνάθρηση των εργαζομένων και η προσωπική επαφή στις συζητήσεις και τις αποφάσεις. Δεύτερον, αναιρείται η απόβαση για απεργία. Αναιρείται τέλος το δικαίωμα της υπογραφής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Άρα ουσιαστικά αναιρείται η ίδια η ψυχή, όπως είπα, η ουσία του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Δεν υπάρχει συνδικαλιστικό κίνημα αν αναιρεθούν αυτά τα τρία ζητήματα. Άρα τι σημαίνει, απαιτείται πανεργατικός, ταξικός, αγωνιστικός συναγερμός. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Άρα αυτός ο συναγερμός όχι μόνο στους χώρους δουλειάς, όχι μόνο στους κλάδους, αλλά και στις γειτονιές. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Δεν είμαστε μόνο στους χώρους. Στη γειτονιά εκεί που ο εργάτης μένει και συζητάει και δημιουργεί, την κοινωνική συμμαχία με τα άλλα και σύμμαχα κοινωνικά συνόματα. Με αυτή την έννοια πρέπει να υπάρχει αυτό, να απλωθεί αυτός ο αγώνας και πολύ σωστά είμαστε εδώ και συζητάμε για αυτή την δράση μας. Από τη δική μας την πλευρά έχω να ανακοινώσω τα εξής. Υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσουν, να ζωντανέψουν τα παρατήματα των συνδικάτων στις γειτονιές. Έχω ένα παράδειγμα από το 5ο διαμέρισμα. Υπάρχουν δυνατότητες όπως ο επισητισμός, τα σωματεία του επισητισμού, των συνταξιούχων, των εργαζομένων, των εμποροϋπαλλήλων, των ιδιωτικών υπαλλήλων. Πηγαίνουμε τις προάλλες, πήγαμε και είδαμε εμείς, σαν επιτροπή, είδαμε και την Μέλλον, μια επιχείρηση που είναι στην γειτονιά. Θέλω να πω το εξής. Υπάρχει δυνατότητα να ενεργοποιηθούν τα παρατήματα. Εμείς υπάρχει και χώρος εμάς στο 5ο διαμέρισμα. Σημειώστε το χώρο Μυκηνών 17. Υπάρχει ο χώρος, συγκεκριμένη αίθουσα, να μαζευτούν, να δημιουργήσουν τις συλλογικές διαδικασίες όλοι οι εργαζόμενοι από τη γειτονιά, να ζωντανέψει η γειτονιά, να συνενωθεί με το ταξικό εργατικό κίνημα. Με αυτή την έννοια λέμε αγωνιστικό ταξικό ραντεβού στο Σάββατο στην πλατεία Αριστοτέλου.